ούτε Status FM 107 και 7. Στο μικρόφωνο ο Ανδρέας Σταματόπουλος και πάμε να καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Διευθυντή του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη. Καλησπέρα σας, κύριε Φίλη. Καλησπέρα. Λοιπόν, κύριε Φίλη, θέλουμε λίγο τις εκτιμήσεις σας, να μας πείτε για ποιο λόγο είναι τόσο προκλητική η Τουρκία και για ποιο λόγο έχει βγάλει τα πλοία στο Αιγαίο και θέλει να κάνει έρευνες στην ελληνική υφαλοκρηπίδα τη στιγμή που γνωρίζει και ήδη ότι παραβιάζει κάθε διεθνή κανόνα και κάθε νόμο. Κατά πρώτον, έχει επιλέξει μια περιοχή η οποία είναι η πιο μακρινή περιοχή της ελληνικής επικράτειας στην οποία εμείς έχουμε κυριαρχικά δικαιώματα. Και η Τουρκία με αυτόν τον τρόπο έχει μια εξαιρετικά βέβαια αδύναμη, αλλά πάντως έχει μια επίφαση νομιμότητας στις πράξεις της. Βέβαια, να πούμε εδώ ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν έχει οριοθετηθεί. Οπότε η επιλογή της Τουρκίας γίνεται σε ένα σημείο που είναι μη οριοθετημένο και δεν προκύπτει ζήτημα κυριαρχίας, δηλαδή χωρικών υδάτων, αλλά ζήτημα κυριαρχικών δικαιωμάτων, δηλαδή υφαλοκρηπίδας. Τώρα, η τουρκική επιθετικότητα έχει πάρα πολλές αναγνώσεις, έχει μάλλον πάρα πολλούς λόγους. Mm-hmm. Τι θέλει να πετύχει δηλαδή ο Τούρκος Πρόεδρος? Κατά πρώτον, να πούμε ότι δεν θεωρώ ότι τελικά θα πάει σε ενεργοποίηση της συγκεκριμένης ναύτεξ. Δηλαδή, η λογική λέει ότι θα έχουμε μια έστω και σχετική αποκλιμάκωση το επόμενο χρονικό διάστημα και όχι περαιτέρω κλιμάκωση. Αυτό όμως το οποίο θέλει να πετύχει με αυτές τις ενέργειες είναι πρώτον να δοκιμάσει τη χώρα μας και να δοκιμάσει βέβαια και τις αντιδράσεις σε επίπεδο κοινής γνώμης, σε επίπεδο πολιτικών κομμάτων, σε επίπεδο κυβέρνησης και ούτω καθεξής. Θέλει να τεστάρει επίσης τις αντιδράσεις του ξένου παράγοντα. Είδε δηλαδή ότι υπήρξε μια άμεση αντίδραση από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών και Γερμανίας. Θέλει επίσης να στείλει ένα μήνυμα και προς την Αίγυπτο, έτσι ώστε να σκεφτεί η Αίγυπτος δεύτερη φορά κατά πόσο πρέπει να προχωρήσει σε μια συμφωνία οριοθέτησης αποκλειστικής οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας με την Ελλάδα. Θέλει με αυτόν τον τρόπο η Τουρκία να δείξει ότι είναι η επικυρίαρχη δύναμη στην περιοχή, χωρίς την έγκριση της οποίας δεν μπορεί να προχωρήσει τίποτα στην Ανατολική Μεσόγειο. Θα πετύχει κάτι από αυτά, πιστεύετε? Πιστεύω πως όχι. Η αλήθεια είναι ότι μεσομακροπρόθεσμα ο δρόμος που έχει επιλέξει ο Ερντογάν, αυτός ο ληστηρός δρόμος, εκτιμώ ότι δεν θα βγει σε καλό. Ούτε για τον ίδιο ούτε για τη χώρα του. Βραχυπρόθεσμα, σε επίπεδο εντυπώσεων, η Τουρκία κερδίζει τις εντυπώσεις. Αλλά αυτό, ξέρετε, όταν δεν υπάρχει περιεχόμενο, είναι μια κατάσταση που μπορεί εύκολα να ανατραπεί. Η Τουρκία θέλει να μην επιτρέψει στις υπόλοιπες χώρες να δημιουργήσουν τετελεσμένες καταστάσεις στην περιοχή και ταυτόχρονα θέλει να δημιουργήσει ίδια τα δικά της τετελεσμένα, ώστε μετά ο διάλογος που θα γίνει, γιατί ξέρετε υπάρχει αυτό το δίπολο της Τουρκίας, από τη μία απειλή επιτίθεται εννοώ λεκτικά ή τέλος πάντων με τις προκλητικές της ενέργειες. Και από την άλλη λέει εγώ θέλω το διάλογο με την Ελλάδα. Είναι προφανές ότι θέλει ένα διάλογο ο οποίος θα είναι κομμένος και ραμμένος στα μέτρα της Άγκυρας. Άρα θεωρείτε ότι υπάρχει πρόθεσή της να πάμε σε ένα νέο Νταβός και πάλι μετά να λέμε μέα κούλπα? Δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί να φτάσουμε εκεί. Ασφαλώς βέβαια κάθε φορά που έχουμε έχουμε ένα πρόβλημα με την Τουρκία και πολύ περισσότερο αν προηγείται μιας διαπραγμάτευσης σε ένα θερμό επεισόδιο, ακόμα και αν αυτό το θερμό επεισόδιο εμείς το κερδίσουμε και πάλι ο τρόπος που θα γίνει μετά η διαπραγμάτευση δεν θα είναι ιδανικός. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο θέλουμε εμείς είναι να αποφύγουμε το θερμό επεισόδιο, όχι γιατί το φοβόμαστε, όχι γιατί δεν μπορεί να επικρατήσουμε, αλλά γιατί ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα και την έκβαση, τα πράγματα θα είναι δύσκολα όταν καθίσει κανείς στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλουμε είναι να προλάβουμε αυτή την κατάσταση, αλλά βέβαια αυτή τη στιγμή καταλαβαίνουμε όλοι ότι βάση διαλόγου με την Τουρκία δεν υφίσταται. Δεν υφίσταται, μάλιστα. Υπό τις παρούσες συνθήκες, έτσι. Ναι. Άρα πιστεύετε ότι είναι σωστή και η αντίδραση της χώρας μας σε όλη αυτή την κατάσταση?
θεωρώ ότι η ελληνική πλευρά έχει χειριστεί σωστά το ζήτημα, έχει δείξει μια αποφασιστικότητα, έχει δείξει μια ψυχραιμία, δεν σήκωσε πάρα πολύ τους τόνους. Ξέρετε, μια στρατιωτικοποίηση της κατάστασης ευνοεί περισσότερο την Τουρκία και λιγότερο εμάς. Εμείς είμαστε μια χώρα της νομιμότητας, είμαστε μια χώρα φιλήσυχη και φιλειρηνική. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα βγάλουμε νύχια και δεν θα δαγκώσουμε όποιον διανοηθεί να αμφισβητήσει και κυρίως να παραβιάσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αλλά μέχρι... Αυτό πιστεύετε ότι το έχουν καταλάβει οι Τούρκοι? Θεωρώ πως ναι. Και ξέρετε, δεν είναι αποτέλεσμα μόνο της τωρινής κατάστασης, είναι αποτέλεσμα ενεργειών που έχουν γίνει από ελληνικής πλευράς το τελευταίο μεγάλο χρονικό διάστημα, το οποίο πηγαίνει και στην προηγούμενη κατάσταση. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό η Τουρκία το έχει καταλάβει. Και κατά κάποιον τρόπο μπορούμε να πούμε ότι είναι εγκλωβισμένη. Προσέξτε, δεν είναι απομονωμένη. Είναι λάθος αυτό το οποίο λέγεται ότι η Τουρκία είναι απομονωμένη. Δεν είναι απομονωμένη. Mm-hmm. Είναι όμως εγκλωβισμένη σε μια πολιτική, θα έλεγα, συνεχούς πίεσης και έντασης προς τις υπόλοιπες χώρες. Αλλά αυτό το οποίο η Τουρκία έχει, φαίνεται ότι έχει ξεχάσει να κάνει, είναι διαπραγμάτευση. Είναι σωστή διαπραγμάτευση, κανονική διαπραγμάτευση. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή είναι μια μη κανονική χώρα. Μάλιστα. Μία τελευταία ερώτηση, επειδή ξέρω ότι είστε πιεσμένος χρονικά, κύριε Φίλη. Το γεγονός ότι βλέπουμε την Τουρκία να προσπαθεί να βάλει πόδι, να το πω έτσι, στην Αφρική και να συσπηρώνει κάποιο μεγάλο μέρος του ισλαμικού κόσμου, αυτό δεν το βλέπει η Ευρώπη ως απειλή? Γιατί βλέπουμε μόνο η Ελλάδα να αντιδρά, αντί λίγο και η Γαλλία. Ναι, βέβαια, θα έπρεπε να το βλέπει. Δεν ξέρω αν το βλέπει. Θα έπρεπε να το βλέπει. Έχετε δίκιο, βέβαια. Οι χώρες που είναι οι μεσογειακές καταλαβαίνουν καλύτερα. Όπως, ας πούμε, αν εμείς αυτή τη στιγμή κληθούμε να κατανοήσουμε τις ανησυχίες των Εστονών ή των Πολωνών σε σχέση με τη Ρωσία, και μπορεί να πούμε ότι εντάξει, μπορεί να είναι και υπερβολικές οι αντιδράσεις τους, δεν είναι, ας πούμε, τόσο μεγάλο το πρόβλημα. Έτσι και εμείς πρέπει να έχουμε κατά νου ότι, επειδή η Ευρώπη δεν είναι μόνο οι μεσογειακές της χώρες, η Ευρώπη είναι και η Γερμανία, είναι και η Σουηδία, είναι και η Φιλανδία, είναι και η Λιθουανία, η Λετωνία, η Πολωνία, η Ουγγαρία, είναι και χώρες οι οποίες είναι μακριά από τη Μεσόγειο. Θα πρέπει με ένα συστηματικό τρόπο, κάνοντας την κατάλληλη καμπάνια, να πείθουμε, και φτιάχνοντας και τα κατάλληλα μπλοκ μέσα στο ίδιο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, να πείθουμε τους υπόλοιπους Ευρωπαίους για την αναγκαιότητα να στρέψουν το βλέμμα τους στην Ανατολική Μεσόγειο και στην τουρκική επιθετικότητα και προκλητικότητα, έχοντας κατά νου ότι σε διαφορετική περίπτωση αυτό θα πλήξει και τα δικά του συμφέροντα. Δεν θα πλήξει μόνο τα συμφέροντα της Ελλάδας και της Κύπρου ή της Γαλλίας, θα πλήξει και τα ευρωπαϊκά συμφέροντα, γιατί αλίμονο αν οι Ευρωπαίοι θέλουν να δουν μια Ανατολική Μεσόγειο είτε σε αποσταθεροποίηση, είτε μια Ανατολική Μεσόγειο στην οποία η Τουρκία θα έχει πρωτεύοντα ρόλο στη Λιβύη, στην Αίγυπτο, όπως προσπαθεί να το κάνει, αλλά δεν μπορεί γιατί το καθεστώς δεν της είναι άρεστο, σε άλλες αφρικανικές χώρες, κυρίως της Βόρειας Αφρικής, αλλά όχι μόνο, στη Συρία. Και γενικά θα είναι μια χώρα η οποία θα ελέγχει τους ενεργειακούς δρόμους, θα ελέγχει σε κάποιο βαθμό τους εμπορικούς δρόμους και θα έχει ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα στην περιοχή. Μάλιστα. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που η Τουρκία δεν είναι ευθυγραμμισμένη με τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Mm-hmm. Αν είχες μια Τουρκία του 2003-2004 που υπήρχε τότε μια προοπτική ένταξης, που εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι ήταν μάλλον τοπική. Αλλά πάντως, αν είχες μια Τουρκία η οποία θα ήταν κοντά στην Ευρώπη και θα είχε και ανάλογες δεσμεύσεις αναλάβει έναντι της Ευρώπης, θα ήταν άλλη συζήτηση, χωρίς πάλι αυτό να σημαίνει ότι θα έπρεπε οι Ευρωπαίοι να επιθυμούν να έχουν τέτοιο βαθμό εξάρτησης από την Τουρκία. Αλλά πολλό δε μάλλον σήμερα που έχουμε μια Άγκυρα δίπλα μας, η οποία εκτός από αναθεωρητική είναι και αντιπαραγωγική στη στάση που κρατάει σε μια σειρά ζητημάτων. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί παρά να προβληματίζει. Μπορεί οι Ευρωπαίοι να μην κινούνται γρήγορα, έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούσε να γίνει κάτι άλλο. Mm-hmm. Είναι βραδικίνητο το. Είναι βραδικίνητο, αλλά μην φτάσουμε όπως παλιότερα που όταν το είχαν καταλάβει, ο Οθωμανικός στρατός ήταν έξω από τη Βιέννη, κύριε Φίλη. Ακριβώς αυτό. Και επίσης νομίζω ότι σιγά σιγά αθρίζονται τα θέματα που η Τουρκία προκαλεί προβλήματα. Mm-hmm. Αθρίζονται. Κάποια στιγμή, γι' αυτό και σας είπα μέσω μακροπρόθεσμα, ο ληστηρός δρόμος αυτός της Τουρκίας, έχω την εντύπωση ότι δεν θα βγει σε καλό.
Μάλιστα. Κύριε Φίλη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα ενδιαφέροντα σχόλια και τις αναλύσεις σας και ελπίζω κάποια στιγμή να έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε λίγο παραπάνω. Με τα χαράς. Γεια σας, καλό βράδυ. Γεια χαρά.